Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τη Διεθνή ημέρα εθελοντών που θέλουμε όλοι μαζί να γιορτάσουμε και να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι μεγάλη χαρά για όλους μας. Είναι αλήθεια ότι ό,τι και να κάνεις για τον εθελοντή πάντα φαντάζει λίγο. Πάντα φαντάζει ότι είναι μια σταγόνα μπροστά σε αυτό που θα πρέπει να προσφέρει η πολιτεία αλλά και η ίδια η κοινωνία. Γιατί ο εθελοντής είναι εκείνος ο οποίος από το περίσσευμα της καρδιάς του, της ζωής του, του χρόνου του, της γνώσης του θα δώσει μια δύναμη στην ίδια την κοινωνία μέσα από την προσφορά του στην πολιτική προστασία, στη διατήρηση του περιβάλλοντος ή ακόμα και στον πολιτισμό για να μπορέσουμε να έχουμε τις αξίες και τις αρχές που κομίζουμε από την κλασική Ελλάδα, την αρχαία Ελλάδα ως μια χώρα που διέδωσε τις αρχές και τις αξίες σε όλο τον κόσμο. Στηρίζουμε τον πολιτισμό, στηρίζουμε όπως έχετε δει και μετά τον COVID τριπλασιάζοντας τους προϋπολογισμούς μας, αλλά κυρίως θα στηρίξουμε όλες τις οργανωτικές προσπάθειες των συλλογικών οργάνων που έχουν πολιτισμό. Όλους εσάς οι οποίοι πρεσβεύετε τις αξίες και τις παραδόσεις μας, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα σας καλέσουμε με επιμέλεια για να δημιουργήσουμε μεγάλα φεστιβάλ και το καλοκαίρι και το χειμώνα για να μάθει όλη η Αττική ότι δεν υπάρχει αδράνεια. Υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει συνέχιση, υπάρχει μέλλον. Θέλω να χειροκροτήσουμε όλες τις πολιτιστικές οργανώσεις που ήρθαν με τις φορεσιές τους και οι οποίοι εδώ μας τιμούν με την παρουσία τους. Με αυτή την έννοια, σήμερα που είναι η μέρα του Διεθνή Εθελοντή, για μας είναι η μέρα μιας μεγάλης συνύπαρξης, μιας μεγάλης έναρξης, η οποία θα έχει παρόν, αλλά κυρίως θα έχει μέλλον. Και το μέλλον θα είναι ενότητα, συνέργεια, στόχευση, πράξη. Περιφέρεια Αττικής, αυτοδιοίκηση και όλες οι εθελοντικές και πολιτιστικές οργανώσεις. Καλές γιορτές. Τα καλύτερα μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Διεθνή ημέρα του εθελοντή. Και θεωρώ ότι η περιφέρειά μας σήμερα ήθελε να ευχαριστήσει όλες τις εθελοντικές ομάδες, όλους εκείνους που συμβάλλουν στο περιβάλλον και στον πολιτισμό, στην πολιτική προστασία και είναι ένας ακόμα κρίκος αυτής της συνεργασίας που θέλουμε να ενώσουμε και να δημιουργήσουμε με όλους εκείνους οι οποίοι από περίσσευμα καρδιάς και ψυχής συμβάλλουν για τον συνάνθρωπό μας, για τον κάθε πολίτη της Αττικής. Τους συγχαίρουμε, τους ευχαριστούμε και σήμερα τους τιμούμε.